παραχωρεί το πρώτο κόρνερ στην εκτέλεση ο αρχηγός του Πανιωνίου, ο Γκόνιας απομάκρυνε όπως ο Πέτκοφ. Το σούτ από τον Χασιώτη, κόντρα και το γκολ 1-0 για τον Πανιώνιο λοιπόν. Με αυτό το γκολ του Μάντζιου τελικά. Ας δούμε όμως μάκη αυτή την παλιά τώρα για τον Ντέμιτο Νικολαίδη και έχουμε το φάουλ λίγο πριν μπει στη μεγάλη περιοχή ο επιθετικός Τσάικ. Από την παλιά του Βασίλη Τσάρτα η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Κασάπης τελικά προτιμάει και έξυπνα να τροφοδοτεί τον Πέτκοφ. Ευκαιρία για τον Βούλγαρο, η μπάλα κοντράρει και έχουμε τελικά πέναλτι για την ΑΕΚ, καθώς ήταν ο Φερεκίδης αυτός που συγκράτησε τον Σωτήρη τον Κωνσταντινίδη. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή του Πανιωνίου, κατάφερε να ελέγξει. Ήρθε ο Μάντζιος να βάλει την κόντρα στην εξέλιξη της φάσης και αφού η μπάλα ξεπέρασε τον Χασιώτη, Κωνσταντινίδης πρώτου Φερεκίδη. Τελείω Τσάρτας, γκολ 1-1 για την ΑΕΚ. Ασιώτης γυρίζει με το δεξί, κόντρα στον Κωστένογλου. Ο Βουλτσέκ αλλάζει δεξιότερα για τον Μάντζο που κοντρολάει με το στήθος. Έχει μπροστά του τον Κασάπη, νέο γέμισμα. Παθματζίδης, η μπάλα στο δοκάρι από την κεφαλιά που έκανε ο Μουζαγουή. Πιέζει ο Ζαγοράκης, ο Φερεκίδης άντεξε σε αυτό το μαρκάρισμα. Όχι όμως και στο μαρκάρισμα του Τσάρτα, ο οποίος του έκλεψε την μπάλα. Και περνά έξυπνα στον κενό χώρο για τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος οδεύει για την αντίπαλη εστία. Ξεπερνά τον Γιαννόπουλο και τον Κωστάκη, σουτάρει μπάλα στα δίχτυα. 2-1 για την ΑΕΚ με τον Σωτήρη Κωνσταντινίδη σε αυτήν την προσωπική ενέργεια να σκοράρει. Μετά από την έξοχη ενέργεια του Νίκου Σαγεραρίδη, κοιτάξτε εδώ, απέφυγε τον Ζήκο, σέντραρε με το αριστερό. Γαμάρα από μάχη πάνω στο Μάντζιου που κοντρολάρισε με το στήθος, αλλά δεν μπόρεσε να ευστοχίσει στην συνέχεια. Τώρα ο Νικολαίδης για τον Νατσάρτα. Κίνηση έξυπνα από τον Ζαγορά και ευκαιρία για την ΑΕΚ. Κάθεται ο Κωστάκης και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, αφού βρίσκει και στο σώμα του Χασιώτη. 3-1 για την ΑΕΚ από τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Μακρινή παλιά με στόχο τον Μάντζιο, είναι κοντά του και ο Μουζαγουή. Ο Μάντζιο στη μεγάλη περιοχή κάνει τις τρίπλες. Ο Βασάρας θα δείξει κίτρινη κάρτα στον 32χρονο αμυντικό μέσο του Πανιωνίου, καθώς θεώρησε πως προσπάθησε να τον ξεγελάσει. Ο Ζαγοράκης αλλάζει αριστερά για τον Κασάπη. Κωνσταντινίδης, κίνηση από τον Νικολαίδη, ευκαιρία για το 4-1, το πραγματοποιεί ο Ντέμις. Πάντως για μια ακόμα φορά δέχτηκε τις ζητοκραυγές από τους φίλους της ΑΕΚ. Ο Πανιούνιος μειώνει τώρα σε 4-2 με τον Ιωάννου. Λένε για τον Κασάπη τώρα, έχουν να πάρουν θέση Νικολαίδης και Λάκης, η μπάλα στον Ζαγοράκη. Το σούτ με το δεξί, κόντρα και έχουμε το 5ο γκολ για την ΑΕΚ λοιπόν, είναι το 2ο για τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Μπάλα για τον Ζαγοράκη και πάλι Πέτκοφ. Γεμίζει με το δεξί, δεν υπάρχει offside, ευκαιρία για τον Φερούζεμ και ο Βραζιλιάνος σκοράρει λοιπόν κάνοντας το 6-2 στο 80. Το συγκροστημούν τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Στο 15ο λεπτό ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης κέρδισε το πέναλτι και ο Βασίλης Τσάρτας ισοφάρισε για την Ένωση. Υπέρπες της ΑΕΚ επιδεικνύοντας ψυχραιμία και υποδοσιολογίες του Φερνάντο Σάντος που υπέδειξε επιθετικό παιχνίδι, έγιναν ιδιαίτερα επικίνδυνοι και το δεύτερο γκολ ήρθε στο 42 με μια εκπληκτική προσπάθεια του Σωτήρη Κωνσταντινίδη. Οι αριστοτεχνικές ενέργειες του Βασίλη Τσάρτα στο χώρο του κέντρου έφερναν τους παίκτες της ΑΕΚ συνεχώς κοντά στην περιοχή του Πανιωνίου και το 3-1 έγινε στο 49 με το Θοδωρή Ζαγοράκη. Στο 64 ήταν η σειρά του Ντέμι Νικολαίδη να σκοράρει, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ σε 4-1. Δύο λεπτά αργότερα ο Ιωάννου μείωσε για τον Πανιώνιο σε 2-4. Οι παίκτες της ΑΕΚ όμως συνέχισαν να πολιορκούν την εστία του Κωστάκη, το 5-2 έγινε στο 78 και πάλι από τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Στο 88 ο Φερούζεμ διαμόρφωσε το τελικό 6-2. Τα χαμόγελα επέστρεψαν λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κορυφή της βαθμολογίας η ΑΕΚ, 5 βαθμούς μακριά από τον δεύτερο Ολυμπιακό, παίκτες και φίλαθλοι συμφωνούν πως το φετινό πρόσωπο της ομάδας οφείλεται στην φιλοσοφία του προπονητή Φερνάντο Σάντος. Ενδιαφέρει, εμείς θα δουλεύουμε και θα συνεχίζουμε να δουλεύουμε όπως μέχρι τώρα με τα πόδια να πατάνε την γη. Για να έχουμε μάλλον φιλοδοξίες να πάρουμε το πρωτάθλημα, αυτές είναι οι έδρες και αυτοί είναι οι αντίπαλοι οι οποίοι